Σε κόκκινο συναγερμό έθεσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τρεις πυρκαγιές που μένονταν για ώρες, οι δύο στην επαρχία Λεμεσού και η μία στην επαρχία Πάφου. Για περισσότερες από 15 ώρες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο πέντε μεγάλες εστίες φωτιάς μεταξύ των κοινοτήτων Άγιος Θεράπων και Λόφου. Το μήνυμα για την πυρκαγιά δόθηκε ψες η ώρα 11 και 14 περίπου. Πέντε πτυτικά μέσα, τέσσερα ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος του τμήματος Δασών επιστρατεύτηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά και οι επίγειες δυνάμεις. Από τη φωτιά κινδύνευσε μία κατοικία, ενώ έκλεισαν και αρκετοί δρόμοι της περιοχής. Υποστατικά δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα, μόνο μία μεμονωμένη κατοικία, απλά εκκαινώθηκε από τον μοναδικό κάτοικο. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο τα τέσσερα μέτωπα, ενώ το πέμπτο, που ήταν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Η φωτιά κατέκαυσε 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο με πεύκα, θάμνους και άγρια βλάστηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φωτιάς οδηγούν στο ενδεχόμενο της κακόβουλης ενέργειας. Στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει φωτιά και πριν από 10 ημέρες. Γύρω στις 10:30 το πρωί, και ενώ όλα τα πτυτικά μέσα πυρόσβεσης βρίσκονταν στη μεγάλη πυρκαγιά της Λόφου, ξεσπούσε φωτιά στο κρατικό δάσος Λεμεσού, μεταξύ Παρεκκλησιάς και Κελακίου. Την κατάσβεση της φωτιάς ανέλαβε το τμήμα Δασών, που επιστράτευσε 70 άνδρες και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Αμέσως μετά που τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχαμε πολύ καλές βροχές στην περιοχή. Στην Μπέγια εντωμεταξύ κινδύνευσαν σπίτια λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 8 το πρωί. Η φωτιά ξεκίνησε από Χαράδρα, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε προς την κατοικημένη περιοχή. Η άμεση επέμβαση μεγάλων πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε έγκαιρα τη φωτιά, που κατέκαυσε 1,5 εκτάριο άγριας βλάστησης.